Σήμερα στο αναγνωστήριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας πραγματοποιείται η έκτη συνάντηση του δεύτερου κύκλου της Λέσχης Ανάγνωσης που οργανώνουν από κοινού η Ένωση Μεσσηνίων Συγγραφέων με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλης μας. Ο φετινός κύκλος είναι αφιερωμένος στις γυναίκες συγγραφείς. Το μυθιστόρημα που συζητάμε σήμερα είναι η Μικρά Αγγλία της Ιώνας Καριστιάνη. Δεν θα μπορούσαμε όμως να αγνοήσουμε τη χθεσινή ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων της γυναίκας και με αφορμή αυτή την πολύ σημαντική ημέρα συμβάλλουμε και εμείς με μια πολύ ωραία ομιλία και με καλεσμένη μας σήμερα την κοινωνική λειτουργό, την Αγγελική Ρουμελιό του Πούπουζα που θα μας μιλήσει για τους σταθμούς στη ζωή της γυναίκας. Το βιβλίο το οποίο αναλύεται απόψε και είχε συμφωνηθεί να παρουσιαστεί από την προηγούμενη φορά είναι η Μικρά Αγγλία της Ιωάννας Καριστιάνη και δεν είναι τυχαίο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θίγει θέματα που αφορούν τη γυναίκα και έχει σχέση με τον χθεσινό, σημερινό δικό μας εορτασμό και θα ακολουθήσει ένα ακόμη βιβλίο της Ρίας Γαλανάκη, Ελένη ο Κανένας, που θα ανήκει στην ίδια θεματική για την επόμενη φορά. Πρόκειται δηλαδή για προτάσεις και παραγράφους μαζί ταυτόχρονα. Σε κάποιες μάλιστα σελίδες, όπως τη 285 για παράδειγμα, η προτασοπαράγραφος καταλαμβάνει μία σελίδα ολόκληρη και δεν είναι η μοναδική, είναι σε πολλά. Πρόκειται πραγματικά για λογοτεχνικό φαινόμενο. Αυτό το είδος γραφής, εξηγήσαμε βέβαια πώς της προέκυψε, θεωρείται το πιο δύσκολο και ρυψοκίνδυνο στην αφήγηση. Η οποία αναδεικνύεται στον αναγνώστη την πορεία της ζωής των ηρώων, όπως αυτή διασταυρώνεται με τα μεγάλα γεγονότα που καθόρισαν τη μοίρα του νησιού, αλλά και της Ελλάδος. Χρόνος δράσης η δεκαετία πριν και κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γεγονότα που συνδέονται με τους τορπιλισμούς των εμπορικών πλοίων, την κατοχή και τον βομβαρδισμό του νησιού, αλλά και των εμφύλιων, γίνονται βιωμένες καταστάσεις για τους ήρωες.